Εικόνες σοκ και σε ζωολογικό κήπο στις Ηνωμένες Πολιτείες με αλιγάτορα να επιτίθεται στην εκπαιδεύτρια. Σκηνές που μοιάζουν με ταινία τρόμου. Η νεαρή εκπαιδεύτρια επιχειρεί να ταΐσει τον αλιγάτορα, αλλά εκείνος της αρπάζει το χέρι και την τραβά μέσα στη δεξαμενή. Οι τρομακτικές σκηνές εκτυλίσσονται μπροστά στα μάτια μικρών παιδιών. Χωρίς δεύτερη σκέψη, ο 48χρονος Ντόνι Γουίσμαν, επισκέπτης στο ζωολογικό κήπο της Γιούτα, πέφτει πάνω στο ερπετό και παρά την απειρία του το πιέζει με δύναμη, προσπαθώντας να του προκαλέσει ασφυξία για να ανοίξει το στόμα του. Took him everybody a second to realize what was going on. And I seen it happen. I was like, what do you want me to do? What do you want me to do? Ένας δεύτερος άντρας απελευθερώνει την άτυχη εκπαιδεύτρια. Ενώ ο 48χρονος συνεχίζει να παλεύει με τον αλιγάτορα μήκους 2 μέτρων. I'm aware of what this thing can do. I just seen it firsthand. I was waiting for him to start stop shaking me. I was thinking to myself, like, hey, you can't slip. You can't slip. Η κοπέλα μεταφέρεται στο νοσοκομείο όπου οι γιατροί καταφέρνουν να σώσουν το χέρι της.